παρουσίασα σήμερα εδώ και των τριών σχολείων. Νομίζω ότι σηματοδοτεί πραγματικά την αρχή μιας νέας χρονιάς που σε λίγο θα έρθει. Για το Δήμο μας αυτή η νέα χρονιά αποτελεί το ορόσημο των 100 ετών, των 100 χρόνων από την απελευθέρωση. Αυτή λοιπόν την απελευθέρωση με διάφορους τρόπους μέσα σε αυτή τη χρονιά του 2013 θα οργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε ακριβώς αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός, το ότι εδώ και 100 χρόνια βρισκόταν οι απόγονοί μας, βρισκόταν οι πρόγονοί μας και θα βρίσκονται οι απόγονοί μας σε αυτή την περιοχή ελεύθερη. Αυτό λοιπόν για μας είναι πολύ σημαντικό, θεωρώντας λοιπόν ότι αυτή η αρχή ουσιαστικά δεν ξεκινά ακριβώς το 2013, αλλά λίγες μέρες πριν σήμερα με την Παραμυθούπολη. Ευχαριστήσω λοιπόν τη σημερινή σας παρουσία. Βλέπω βέβαια ορισμένους είναι λίγο σκετροπή, δεν πειράζει, ας μην στεναχωρούνται τόσο, τα σχολεία σε λίγες μέρες θα ξανανοίξουν. Αυτό που πρέπει να σας πω, επειδή είναι μαθητές και γυμνασίου και ηλικίου εδώ, είναι ότι σε γενικές γραμμές, πέρα από τα οικονομικά, πραγματικά δύσκολα πράγματα, τα οποία όλοι βιώνουμε, ο στόχος του Δήμου είναι να δημιουργεί καλές υποδομές. Αυτές τις υποδομές που εσείς θα χρησιμοποιήσετε, αργότερα άλλοι από εσάς μετά και άλλοι, έτσι ώστε να πάρετε την πρώτη βαθμίδα της γνώσης, την δεύτερη, και κατόπιν να συνεχίσετε στη ριντοβάτημα εκπαίδευση. Ο στόχος μας λοιπόν μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που θα βρίσκεστε είτε στην πρωτοβάθμια προσκόσασταν είτε βρίσκονται μαθητές στη δευτεροβάθμια είναι να γίνεται όσο είναι δυνατόν σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε και τώρα έτσι ώστε και το ΤΕΛ που έχει πολλά προβλήματα κτηριακής προφής θα έλεγα αλλά και το Γυμνάσιο Λύκειο να επιλύσει. Κόρια από αριστερά και τα κορίτσια από δεξιά. Για να δω. Έλα το μάτα. Πάνω. Χωρίσατε. Τα αγόρια θέλω να τα βλέπω από εδώ και τα κορίτσια από εδώ. Για να δω. Πάμε. Πατάτα. Πάμε.